ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, είχατε μία, εγώ δικός μου χαρακτηρισμός, μία τραυματική, μία αρνητική εμπειρία στις ευρωεκλογές του 2014. Εκλέξατε 5, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ευρωβουλευτές. Επήλθε μετά η διάσπαση και η αποχώρηση βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχατε τον κύριο Χρυσόγωνο που αποχώρησε. Είχατε την κυρία Σακοράφα που επίσης αποχώρησε. Έχετε κάνει έναν απολογισμό τι δεν πήγε καλά στις επιλογές των προσώπων και τώρα, παραδείγματος χάρη, είστε βέβαιοι ότι οι επιλογές που έγιναν έγιναν με λόγους καλής εθνικής εκπροσώπησης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο Ευρωκοινοβούλιο που θα είναι και πολύ περίπλοκο και όχι με όρους προβεβλημένων στελεχών και δημοσιότητας. Παραδείγματος χάρη, υπήρξαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και εχμές και κατηγορίες και από άλλα κόμματα ότι μπήκατε σε μια λογική οικογενειοκρατίας. Με το γιο του Νίκου Πλουμπίδη. Αυτό είναι για να γελάμε. Δεν ξέρω. Με την κόρη του Μάνου Λοΐζου. Λοιπόν, τα πρόσωπα. Ένα-ένα. Καταρχάς θεωρώ ότι τόσο ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαδημούλης και ευρωβουλευτής μας, όσο και ο κ. Κούλογλου και η κυρία Κούνεβα, έχουν εκπροσωπήσει επάξια το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάνουν για 10 ευρωβουλευτές. Το πιστεύω αυτό. Με 6 ξεκινήσατε, με 3 μήνες. Το πιστεύω πραγματικά. Και όποιος ανατρέξει στο έργο τους, μάλιστα και οι δύο έχουν κάνει και απολογισμό της θητείας τους, σήμερα ήταν, έκανε και μια αντίστοιχη εκδήλωση και ο κύριος Κούλογλου, ναι, θα δει ότι πραγματικά ήταν δύο ευρωβουλευτές οι οποίοι υποστήριξαν τα ελληνικά δίκαια, υποστήριξαν τις θέσεις της Ελλάδας στην πιο δύσκολη ίσως φάση το 2015, αλλά και στη συνέχεια εκπροσώπησαν τόσο τις θέσεις της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και την αναγκαιότητα για αυτό που λέμε μιας ευρείας συμμαχίας και συμπαράταξης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Στην παρούσα φάση χρειάζεται ισχυρό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωψηφοδέλτιο, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι απουσιάζουν, μέχρι στιγμής λέω έτσι, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή και νυν υπουργοί. Από την κυβέρνηση, λες, Φόφη. Ναι, ναι, βέβαια. Κατάξει, υπάρχει ισχυρό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ και στα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν, αλλά σε κάθε περίπτωση στην τελική σύνθεση του Ευρωψηφοδελτίου αυτό που θα αποτυπωθεί είναι η συμπόρευση, η συνάντηση, η συμπαράταξη, μια ευρεία συμμαχία, όπως σας είπα και πριν, προοδευτικών, αριστερών, οικολογικών δυνάμεων, ανθρώπων από τα κινήματα, ανθρώπων από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν ένα ευρύ μέτωπο απέναντι στον ευρωελευθερισμό και στη λιτότητα. Να βγάλουμε και καμιά είδηση. Επειδή κάνατε ένα σχόλιο για την οικογενειοκρατία. Ναι, πραγματικά κάθε... Εγώ ειλικρινά απορώ πώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για οικογενειοκρατία. Δεν ξέρω ποιος τα εφευρίσκει αυτά στο επικοινωνιακό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, αλλά ο κ. Μητσοτάκης με δύο εκπροσώπους της οικογένειας Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, με έναν να διεκδικεί την Δημαρχία της Αθήνας. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες, δεν θέλω να τις αναφέρω όλες, γιατί θα μας πάρει όλη την εκπομπή. Εσείς λοιπόν μπορείτε να μας κάνετε δημοκρατία, κριτική για την οικογενειοκρατία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σας κάνουμε την ίδια κριτική. Της οποίας ο πατέρας ουδεμία σχέση είχε. Δεν μπορούμε να σας κάνουμε εμείς κριτική. Ή τον κύριο Πλουμπίδη. Δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αυτόνομη πολιτική παρουσία, μια αυτόνομη κοινωνική δράση, μια αυτόνομη επιστημονική παρέμβαση και δεν έχουν κλειονομήσει καμία εκλογική πελατεία. Κανέναν εκλογικό μηχανισμό. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αν δεν λεγόταν Μητσοτάκης. Μάλιστα. Το πιστεύετε πραγματικά αυτό? Τον ψήφισαν, κυρία Σβίγκου, και έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Το όνομα δεν το αποποιήθηκε κανείς ποτέ. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Και εσείς πώς είναι, δηλαδή, τι πάνε αρχηγός? Αμφισβητείτε τη δημοκρατία. Δηλαδή, αν κάποιο είναι γιος κάποιου που ήταν στην πολιτική, πρέπει να απαγορεύεται να πολιτεύεται. Πώς συμβαίνει όμως στη Νέα Δημοκρατία και συνεχώς η στελέχη σας είναι γόνη πολιτικών κοινωνιών? Ρωτάτε πώς έγινε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Δεν έγινε. Εσείς το είπατε τώρα. Δηλαδή, ο κ. Μπακογιάννης δεν θα εκλεγεί με σταυρό? Δεν το κατάλαβα. Ωραία. Άρα, εσείς δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ απαγορεύετε σε κάποιον που είναι παιδί ενός πολιτικού
πολιτικού να ασχοληθεί με την πολιτική. Προδιαγράφεται το εσείς μέλλον και ότι αυτό απαγορεύεται. Και αν πετύχει κάτι εσείς στην πολιτική, αυτό οφείλεται στο όνομά του. Μιλήσατε για οικογενειοκρατία. Τι πράγμα είναι αυτό. Εμεί μιλήσαμε για οικογενειοκρατία. Μόλι μου είπατε ότι ο κύριο Μητσοτάκη έγινε αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία επειδή το λένε Μητσοτάκη. Σα ρώτησα και τι θα πρέπει να ρωτήσετε. Δεν ξέρετε ότι κάναμε σοκομματικέ εκλογέ. Σε κάθε περίπτωση. Σα διέφυγε αυτό. Δεν μπορεί να αναπτύξει. Δεν μιλάμε πάντω γι' αυτό. Για άλλο πράγμα μιλάμε. Πάρα πολλού βουλευτέ. Και, μιλάτε και για είχε διαφορετικά και αρχηγούς πράγματα. Οι οποίοι ήταν αυτό που λέτε, κυρία Σβίγκου, είναι στο όριο του ρατσισμού. Το καταλαβαίνετε. Το έχουμε ακούει ο ελληνικός λαός, αυτό καταλαβαίνει. Δεν είναι δηλαδή με βουλευτής. Αν όχι ο κύριος μου μία μέρα θέλει να γίνει βουλευτής, πρέπει να απαγορεύεται. Δεν το κατάλαβα. Αν είμαι γιατρός και ο γιος μου θέλει να γίνει γιατρός, απαγορεύεται. Αυτοί που μας ακούνε, κυρία Σημακοπούλου, δεν είναι οι γη και οι κόρες των βουλευτών. Δεν μας ακούν αυτοί. Μας ακούν οι Έλληνες πολίτες που καταλαβαίνουν ότι δεν θα είχαν καμία τύχη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι ποτέ υποψήφοι. Αυτοί μας ακούνε. Και μας ακούνε σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Το Πέτρο Κοκκάλι, τώρα το Δημοκρατίας με ποιον βουλευτέ. Έχει ένα μητρό πολιτικών στελεχών, στο οποίο προσέρχεται πλήθος από τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεστε, που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, έρχονται εθελοντικά, περνάνε από μια διαδικασία αξιολόγησης, άγνωστη έννοια για σας γενικότερα. Πόσους αξιολογείτε, γιατί νομίζετε, με τι κριτήρια αριστείας τους αξιολογείτε, δεν τους απορρίπτουμε με βάση το επίθετό τους, όπως είσαστε εσείς διατεθειμένοι να κάνετε. Ή δεν ρωτάμε αν τι δουλειά έκανε η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους για να αποφασίσουμε αν αξίζουν. Βλέπετε το επώνυμο, άλλο να λέγεται Κεφαλογιάννης, άλλο να λέγεται ο Τρότσος προφανώς. Δεν τους ψηφίζει ο κόσμος. Δεν βάζετε και το λάτσι να κάνετε ένα αριστερό ψηφοδέλτιο δυνατό. Δεν τους ψηφίζει ο κόσμος. Πάντως, υπερασπιστείτε τους δικούς σας υποψήφιους τώρα, κυρία Σβίγκου. Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, και προς τους οικογενειακή καταβολή κανενός από αυτούς που συνεργάζονται και ψηφίζουν τα νομοσχέδιά σας. Και νομίζω οι δύο καλοί συνάδελφοι, κυρία Σημακοπούλου, παρακαλώ, διακόπτεται και καλά κάνετε, εντάξει, το επιτρέπω, βεβαίως, την κυρία Σβίγκου, αλλά μην διακόπτε και εμένα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον σε αυτό το τραπέζι. Το όνομα στην πολιτική είναι διαβατήριο. Τελεία και παύλα. Όποιος δεν το δέχεται όχι αυτό, διαβατήριο, νομίζω ότι μάλλον προσπαθεί να κρυφτεί. Είναι διαβατήριο. Τώρα. Άλλο πράγμα, όταν ολοκληρώσετε. Ναι, άλλο πράγμα, αν το διαβατήριο αυτό το αξιοποιείς με αξιοπρέπεια και το προχωράς το όνομά σου, και άλλο πράγμα, γιατί τα έχουμε και δει πολλές φορές αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν στην πολιτική ή και στην δημοσιογραφία, θα πω εγώ, ως κόρες γη και ανήψια, δεν κατεγράφησαν ως τίποτα παραπάνω. Το όνομα είναι στην διαβατήριο. Στην δημοσιογραφία και στην πολιτική ουδείς στέκεται εύκολα. Το όνομα είναι διαβατήριο. Ακόμα για αυτό, δεν, μπαμπά, όχι, μαμά, όχι, μαμά, θεία και δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Εσείς αν πολιτευτείτε, το όνομά σας... Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Εσείς αν πολιτευτείτε, δεν θα συμβεί, το δέχομαι. Το όνομά σας, το οποίο, δεν είναι, γνωστό, κανένας, το οποίο είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, δεν είναι διαβατήριο. Ποιο πράγμα? Το όνομά σας. Το έκανε βέβαια ο ίδιος. Εγώ δεν το έφτιαξα το όνομα. Ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, ήταν οδηγός. Οδηγός απορριμματοφόρου στο δεν Δήμο Βόλου. Δεν ξέρω, έτσι. Και... Άρα θέλω να πω ότι ο καθένας χτίζει το όνομά του και την αξιοπρέπειά του. Εάν... Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά στην πολιτική είναι άλλο πράγμα. Και το όνομα της οικογένειάς σου, το όνομα της οικογένειάς σου δεν επιτρέπεται να μετράει. Όχι, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Πάντως να μετράει. Πάντως το ξέρετε ότι όρος νεποτισμός για την πολιτική. Και κανένας στην οικογένειά μου δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, διευκρινίζω, κανένας από την οικογένειά μου. Είμαι η πρώτη που πολιτεύτηκα. Έτσι, και βγήκα από δημοτική σύμβουλο στα Γιάννενα και είμαι η πρώτη γυναίκα αντιδήμαρχος και είμαι η πρώτη γυναίκα βουλευτής των Ιωαννίνων και αυτό το όνομά μου. Τιμώ του πατέρα μου το όνομα, ο οποίος ήταν καθηγητής και το τιμώ, δεν ήταν στην πολιτική. Όμως γιατί να μην έχει την ίδια ευκαιρία και κάποιος ο οποίος προέρχεται από πολιτική οικογένεια. Δεν και είπαμε, να μην έχει την ίδια. Δεν μιλάμε για αποκλεισμό. Για να τελειώσουμε. Στη σημερινή εποχή. Λέμε ότι είναι διαβατήριο το όνομα. Διαφωνείτε με αυτό? Είναι μάλλον βαρύδι πλέον στη σημερινή εποχή. Εντάξει. Θα το δείτε αυτό. Θα το δούμε σημαίνει ότι δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθόλου δεν σημαίνει αυτό. Θα δείτε ότι ο κόσμος θα έχει ξεπεράσει αυτό. Πάμε τώρα. Αξιολογεί τους ανθρώπους. Ποιος?
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μακάρι να μην γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Γιατί πιστεύω ότι είναι νεοφιλελεύθερος, απόλυτα νεοφιλελεύθερος, θα φέρει την καταστροφή στη χώρα. Το έχω πει. Τι θα καταστρέψει, κύριε Μαλέλη, τι θα καταστρέψει. Δεν έχει καμία ευαισθησία, δεν έχει καμία ευαισθησία. Δεν πιστεύει στο κοινωνικό κράτος. Εγώ πιστεύω θα εφαρμόσει το δόγμα του ΣΟΚ. Δεν θα έρθει καμία επένδυση και φοβάμαι και πάρα πολύ, μπορεί να μου πει η φίλη μου η Φόφη ότι μπορεί να πηγαίνω πολύ πίσω. Φοβάμαι πολύ και το κράτος της δεξιάς. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ. Τι είναι το κράτος της δεξιάς, τι φοβάστε ακριβώς. Καλά, το έχει δείξει η ιστορία. Φοβάστε, Μαλέλη, είπατε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Φοβάστε ότι δεν θα βγαίνουν με τον νόμο Παρασκευόπουλου, αυτό φοβάστε. Βάζει ερώτηση η Φόφη ενδιαφέρουσα. Βαθιά κύριε Μαλέλη, λέτε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Είμαι λελογισμένα δεξιά και συντηρητική. Με λελογισμένο. Ο ίδιος έχετε πει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Άρα ποιο μετά τις εκλογές. Θα κρίνουμε λίγο στο λαό. Πώς, γιατί πάντα Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα. Ποιος θα συντονίσει. Αν σας αφήσω, χάβρα Ιουδαίων. Άσε με να πω αυτό που θέλω να πω. Να το πεις, αγαπητέ μου, σταμάτη, αλλά να διακόψω αυτούς που σε διακόπτουν. Προφανώς. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω, επειδή μου είπε η κυρία Σημακοπούλου και θα της απαντήσω, παίρνω από εκεί την μπάσα που μου λέει δεν είπα για την κυρία Γεννηματά. Εγώ πιστεύω ότι ναι, η κυρία Γεννηματά δικαιούται να γίνει πρωθυπουργός και επιτέλους στη χώρα μας θα έχουμε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό. Και θα το διεκδικήσουμε όταν πάρουμε την εντολή. Ακούγεται ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά το καταγράφουμε. Αν δείτε πρώτο κόμμα που δεν θα βγείτε, αλλά αν έχει την τρίτη διαρευνητική εντολή. Πάμε ανάποδα. Πάμε ανάποδα. Μπορώ να θέτω τα ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα θέτω τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Μαλέλη.